Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των πολλών θεμάτων που να ζητήσω για τρίτη μέρα συγγνώμη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα όπως το κρύωμα δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Μεταξύ των πολλών άλλων θεμάτων που υπάρχουν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει μείνει σε εκκρεμότητα, αναφέρομαι ως εκπομπή. Και ποιο ήταν αυτό το θέμα? Αυτή η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος Πανορθόδοξος που έγινε στην Κρήτη, για την οποία ακούστηκαν πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά, αντιληφθήκαμε και όσοι δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τα της Εκκλησίας, ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ένα γεγονός που το προηγούμενο σαν και αυτό είχε γίνει πριν από 300-400 χρόνια, σαφώς και είναι σημαντικό, και μόνο για το γεγονός αυτό και μόνο για το σημείο αυτό, πέρα βέβαια από το ότι όταν λέμε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος όπως την ονόμασαν, αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο. Πιστεύουμε όμως ότι δεν δόθηκε η όλη διάσταση αυτού του θέματος να καταλάβει πραγματικά ο χριστιανός, να καταλάβει ο κάθε πολίτης τι ακριβώς έγινε στην Κρήτη, τι ακριβώς ήταν αυτό το μεγάλο γεγονός. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσει κανείς από το γιατί έγινε ή κάθε πότε γίνεται, ποιο γεγονός πρέπει να υπάρχει για να γίνει ένα τέτοιο γεγονός. Όλοι μας ξέρουμε ότι κάθε Κυριακή γίνεται μια λειτουργία στην εκκλησία ή κάθε φορά που έχει μια γιορτή, αυτό το ξέρουμε, αλλά Αγία και Μεγάλη μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι αρχιερείς, οι πατριάρχες, βέβαια δεν πήγαν όλοι και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κάποιοι απουσίαζαν, γιατί απουσίαζαν, δεν ήταν λόγω ασθενείας, απουσίαζαν συνειδητά. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ως εκπομπή δεν τα είδαμε, ίσως γιατί δεν βρήκαμε και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν, σήμερα καλέσαμε και έχουμε την ευλογία να έχουμε κοντά μας δύο αγιορείτες, τον γέροντα Σάβα Λαβριώτη και τον ιερομόναχο Χαρίτονα Καρεώτη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τιμή μας, χαρά μας να έχουμε την ευλογία σας. Και τους καλέσαμε γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι από την Εκκλησία γνωρίζουν καλύτερα, όλοι τα γνωρίζουν τα θέματα αυτά, και επειδή θέλουμε ακριβώς να έχουμε μία ενημέρωση πραγματική, μία ενημέρωση χωρίς να αποσκοπεί σε διαφόρων ειδών σκοπιμότητες, γιατί δεν μπορούμε άλλωστε να το κρύψουμε, οι σκοπιμότητες δυστυχώς κυριαρχούν. Και δεν κυριαρχούν μόνο στον πολιτικό στίβο, αλλά κυριαρχούν γενικότερα. Θα πω πάλι τη λέξη, δυστυχώς και η Εκκλησία δεν ξεφεύγει. Άλλωστε η Εκκλησία, όπως είναι παγκίνως γνωστό, άλλο πράγμα είναι η θρησκεία μας και άλλο πράγμα είναι ο κλήρος, άλλο πράγμα είναι όλοι οι ιερείς. Δεν είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Αλλά καλύτερα να δώσουμε το λόγο, για να μην χάνουμε καθόλου λεπτά πολύτιμα, στους δύο καλεσμένους μας να μας εξηγήσουν αυτά τα πράγματα που είπα. Λοιπόν, έδωσα ένα περίγραμμα, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε γέροντα από εσάς και από τον ιερομόναχο. Εσείς πάρτε τον λόγο, εγώ δεν θα απευθυνθώ στον έναν ή στον άλλο, το ίδιο είναι για μένα. Καταρχήν να πούμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό γεγονός, αφού γίνεται, δεν γίνεται τακτικά, ας το πω έτσι, αλλά η προηγούμενη Αγία και Μεγάλη, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος έγινε πριν από 300-400 χρόνια. Σας ακούω, Γέροντα. Μια σύνοδος, γίνεται σύγκληση μια σύνοδος στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όταν δημιουργείται όταν υπάρχει αίρεση μέσα στην Εκκλησία μας. Οπότε μαζεύονται όλοι οι επίσκοποι στην Εκκλησία για να αντιμετωπίσουν την αίρεση. Γι' αυτό γίνεται σύνοδος. Αυτή η σύνοδος που έγινε συγκλήθηκε για να αντιμετωπίσει μια αίρεση, αλλά δυστυχώς νομιμοποίησε τις αιρέσεις στις εκκλησίες. Είχαμε δηλαδή το αντίθετο.
Είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο θέμα της Συνόδου. Δεν έγινε σύγκληση της Συνόδου για να καταδικαστεί μια αίρεση και ειδικά η αίρεση του οικουμενισμού, η οποία λιμένεται η Εκκλησία μας εδώ και χρόνια από αυτήν, αλλά έγινε σύγκληση της Συνόδου για να νομιμοποιηθούν οι αιρέσεις στις Εκκλησίες. Οπότε ονομάσαμε τους παπικούς, τους Προτεστάντες, Εκκλησίες. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα, διότι έχουμε κατάλυση του άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως, ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολική Εκκλησία. Δεν έχουμε τώρα μία εκκλησία, αλλά έχουμε πολλές εκκλησίες με αυτή την απόφαση. Και δεν καταργείται μόνο αυτό το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μας, αλλά έχουμε και πολλά βαπτίσματα. Δεν ομολογούμε εν βάπτισμα, αλλά ομολογούμε ότι και τα βαπτίσματα των αιρετικών, που πια δεν είναι αιρετικοί, αλλά είναι εκκλησίες, είναι όντως βαπτίσματα. Οπότε έχουμε μεγάλο θέμα εδώ, το οποίο ο λαός πρέπει να το απορρίψει, πρέπει να απορρίψει αυτή τη σύνοδο. Στο σημείο αυτό βάλτε μια ανωτέλεια, να ζητήσω από τον ιερομόναχο τον Χαρίτονα, επειδή ξέρετε η δουλειά του δημοσιογράφου, γνωρίζει ο δημοσιογράφος πολύ καλά ότι κάνοντας μια εκπομπή ή γράφοντας ένα άρθρο απευθύνεται από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μέχρι τον απόφοιτο του Δημοτικού. Γι' αυτό το λόγο ζητάει πάντα απλοποίηση και εγώ ακόμα περισσότερο όλων των ενιών για να γίνουν κατανοητές. Θα ήθελα λοιπόν μια διευκρίνηση στον όρο οικουμενισμός, γιατί πολλοί το συγχαίουν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και λένε γιατί είναι κακό αυτός ο οικουμενισμός, αφού και εμείς λέμε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ας το διευκρινίσουμε και να πάμε παρακάτω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε καταρχήν. Χαρά μας και θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι, επειδή τα θέματα. Και συγχωρέστε με που κάνω τέτοιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά θέλω να γίνονται κατανοητοί όροι. Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση σαν αγιορείτες, επειδή κάποιοι ίσως θα έχουν το λογισμό γιατί οι μοναχοί ασχολούνται με θέματα τέτοια που είναι κατεξοχήν ευθύνη των επισκόπων, των αρχιερέων. Θα ήθελα εδώ να επισημάνουμε ότι μπορεί υπάρχει να μια αναπερσμένη δηλαδή στον επίσκοπο και σε οποιοδήποτε. Επειδή υπάρχει αυτή η παραπλάνηση ιερωμένο πάντα σε τέτοια θέματα, θα ήθελα να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση ότι όλοι είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού και όλοι έχουμε λόγων ευθύνης. Ιδιαίτερα στα θέματα της πίστεως, της παραδόσεως και της ταυτότητάς μας. Οπότε και εμείς οι μοναχοί περισσότεροι από όλους, επειδή έχουμε αφιερωθεί στο Χριστό και έχουμε αφιερώσει όλη μας τη ζωή μας στην πίστη μας και στις αξίες που έχουμε κληρονομήσει από τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό όταν το κινδυνευόμενο, όπως είπε και ο πατήρ Σάββας, είναι η πίστη, τότε όλοι έχουμε λόγο ευθύνης. Οπότε αυτή η μεγάλη σύνοδος που έγινε, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη, μας ενεργοποίησε να πάρουμε μια στάση προσωπική ο καθένας απέναντι στις αποφάσεις αυτής της Συνόδου. Οφείλουμε να λάβουμε ο καθένας προσωπικά θέση απέναντι στις αποφάσεις της Συνόδου, διότι έχει άμεση σωτηριολογική επίπτωση επάνω μας η Σύνοδος αυτή. Δηλαδή έχει σωτηριολογικές επιπτώσεις. Έχει θέμα με τη σωτηρία των ψυχών μας οι αποφάσεις της μιας Συνόδου. Εάν είναι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και την παράδοση της Εκκλησίας, την αποδεχόμεθα και δοξάζουμε τον Θεό. Όταν όμως δεν είναι σύμφωνη, δεν είναι επόμενη της Αγίας Πατράση και της παραδόσεως, τότε οφείλουμε εμείς σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας να... Και να απορρίψουμε. Ναι, να λάβουμε θέση. Καταλάβατε. Οπότε η σύνοδος αυτή έχει για μας ήταν πολύ μια διευκρίνηση σημασία που θέλατε να κάνετε, αν και εγώ δεν θα έλεγα ποτέ τι δουλειά έχει ο Αγιορείτης να ασχοληθεί, γιατί άμα δεν ασχοληθεί ο Αγιορείτης με τι να ασχοληθεί. Ναι, επειδή ίσως υπάρχει αυτή, ναι. Για το άλλο μας βάλουν καινούργιους φόρους, εντάξει, αυτό σαν πολίτες ίσως, αλλά εσείς οι Αγιορείτες δεν έχετε για τέτοιο θέμα. Οπότε άμα δεν ασχοληθείτε εσείς που από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί ασχολείστε μετά τη πίστεως μας, ποιος θα ασχοληθεί. Αλλά, μπας περιπτώσει, θέλω να κάνω διευκρίνηση. Διευκρινίστε όμως και αυτό το σημείο που είπε ο πατέρας Σάββας για τον οικουμενισμό. Ναι. Δηλαδή, γιατί το λένε πολλοί, τι είναι αυτός ο οικουμενισμός, τι πάνε να κάνουν κάποιοι. Μάλιστα. Ο οικουμενισμός είναι μια κίνηση η οποία ξεκίνησε καταρχήν από τον προτεσταντικό κόσμο. Οι προτεστάντες, όπως γνωρίζουμε, είναι ομάδες 500 και παραπάνω ομάδες που θεωρούν τον εαυτό τους εκκλησίες, η κάθε ομάδα. Επειδή αυτή ήταν διαιρημένη
σκεφτήκαν οι Προτεστάντες να κάνουν μία κίνηση ενότητος για το δικό τους, δηλαδή για τα δικά τους θέματα. Το 1948 όμως μπαίνει ως επίσημο μέλος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται ένα ισότιμο μέλος με μια ομάδα προτεσταντική. Έχει την ίδια ψήφο που έχει μια ομάδα προτεσταντική στο Συμβούλιο, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως το ονομάσανε. Βλέπουμε δηλαδή εξ αρχής ότι ονομάζουν εκκλησίες τις προτεσταντικές ομάδες. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτό όμως μας δείχνει ακριβώς και τον απότερο στόχο αυτής της κινήσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ιερέσεων όπως εμείς το λέμε. Οπότε ο Οικουμενισμός είναι μια κίνηση σε πρώτο στάδιο να ενώσει όλο το χριστιανικό κόσμο με αρχηγό πάντα τον Βατικανό και τον Πάπα και σε ένα δεύτερο στάδιο να ενώσει όλες τις θρησκείες που εδώ πέρα μας οδηγεί πλέον σε ένα παγκόσμιο σχέδιο που είναι το λεγόμενο η παγκοσμιοποίηση. Άρα λοιπόν ο Οικουμενισμός συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης δεν λέγεται Οικουμενικό επειδή όχι, θέλει να... Γι' αυτό ακριβώς σας το είπα, το Οικουμενικό προκαλεί σύγχυση, γι' αυτό όχι, και ζήτησα όχι, τη όχι, διευκρίνηση. Όχι. Ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφορά καθαρά τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ναι, και όχι όλους αυτούς που έχουν κάνει κακό στην Ορθοδοξία, ναι. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ, ναι, είναι ναι. γνωστό. Γιατί λένε πολλοί ότι πολλά εγκλήματα διεπράχθησαν σε βάρος των Ορθοδόξων από τους Μουσουλμάνους. Αυτά που διέπραξαν οι Σταυροφόροι και οι άλλοι που είχαν και τον τίτλο του Χριστιανού. Που ήταν και χειρότερα. Ήταν και χειρότερα. Επάνω στο θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και η Ουνία και όλα αυτά. Ναι, στο, η λέξη και το τι έχουν σκαρφιστεί. Ναι, παρακαλώ. Για το Πατριαρχείο μας, το τίτλος Οικουμενικός Πατριάρχης, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε από τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή. Ο πρώτος που ονομάστηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Οπότε είναι ένας τίτλος τιμής για το Πατριαρχείο μας που έχει μια ιστορία αιώνων. Αλλά ο Οικουμενισμός του Πατριαρχείου μας, αυτό όσο και αν σας φαίνεται σας έτσι αστείο αυτό που λέω ή απλό πολύ, είναι για να γίνει κατανοητό. Ο Οικουμενισμός του Πατριαρχείου μας είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ενώ ο Οικουμενισμός που κάποιοι ονειρεύονται είναι η παγκοσμιοποίηση να μας κάνουν όλους αχταρμά. Για να χρησιμοποιήσω μια λέξη από την Γερμανική Πατρίδα. Δυστυχώς όμως και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης έχει μπει σε αυτήν τη διαδικασία να έχει αποδεχθεί τον Οικουμενισμό. Και δυστυχώς αυτό έγινε στη Μεγάλη Σύνοδο, την ονομαζομένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ότι αποδέχτηκαν οι Ορθόδοξοι σαν κύρια γραμμή της Εκκλησίας μας τον Οικουμενισμό. Αυτό που έγινε δηλαδή στη Δευτέρα Βατικανία Σύνοδο που τελείωσε το 1965, το Βατικανό ως οργάνωση, γιατί εμείς δεν τους ονομάζουμε Εκκλησία, υιοθέτησε επίσημα τον Οικουμενισμό σαν κυρίως γραμμή της οργάνωσής τους, έτσι και εμείς τώρα υιοθετούμε σαν κυρία γραμμή της Ορθόδοξου Πίστεως τον Οικουμενισμό. Αυτό είναι που είναι το πρόβλημα. Πέρα από την λεγόμενη αυτή Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, πολλές φορές έχει τεθεί αυτό το θέμα, ιδιαίτερα με εσάς τους αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι διαφωνείτε με το ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης ακολουθεί αυτήν την τακτική. Έτσι δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται η διαφωνία, έχει τονιστεί πάρα πολλές φορές. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ο τρόπος που επιλέγετε από αυτούς τους αδελφούς σας, ιερείς είναι και αυτοί, έτσι, άσχετα αν έχει τον τίτλο όπως το είπατε και νωρίτερα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Εγώ ψάχνω πάντα ένα γιατί να βρω. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν μένουν στις πραγματικές παραδόσεις μας, στα βιβλία που γράψαν οι Άγιοι Πατέρες μας, στην ίδια τη διδασκαλία του Χριστού? Αναφέρατε προηγουμένως κάποια σημαντικά κομμάτια εις μίαν Αγίαν Καθολική. Δεν το είπα εγώ αυτό, το είπαν κάποιοι άλλοι. Γιατί λέτε κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, οποιαδήποτε καινοτομία είναι Μήπως είναι μια τακτική, μια πολιτική, ένας διπλωματικός ελιγμός ή κάτι άλλο? Οποιαδήποτε καινοτομία, εμείς δεν εκφράζουμε δικιά μας γνώμη. Και το λέμε και σε όλες τις ομιλίες που κάνουμε και όπου μας καλούν, δεν λέμε τη δικιά μας γνώμη, δεν λέμε την άποψή μας. Λέμε την άποψη των Αγίων Πατέρων της Διαχρονικής Εκκλησίας του Χριστού, αυτή που θεμελιώθηκε από τον ίδιο τον Δομήτορα, τον Χριστό μας, εξαπλώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους και κρατέωσαν οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς αυτά λέμε. Τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ανακατοσούρα? Είναι διότι
πάντα κυνηγούσαν την ορθόδοξη πίστη, διότι είναι μόνη πίστη που σώζει και ο διάβολος δεν την θέλει. Και προσπαθεί με δικούς του ανθρώπους, είτε έσω, είτε εκ των έσω, είτε εκ το έξω, εξωτερικούς ανθρώπους, να μπορέσει να καταλύσει την ορθόδοξη πίστη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη προδοσία που συντελείται στην ορθόδοξη πίστη, διότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσουν πλήρως το ορθόδοξο δόγμα. Διότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στο δόγμα με αυτή τη σύνοδο που γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε ίσα βάρκα, ίσα νερά όλους. Αποδομείτε, στον ναι, ίδιο τορβά μπαίνουν όλοι. Επειδή δεν μπορούμε να γίνει μια ένωση παπικού τύπου, προσπαθούμε να την κάνουμε προτεσταντικού τύπου. Δηλαδή όλες οι εκκλησίες είναι το ίδιο. Είναι εκκλησίες κι αυτοί. Αποδομείτε τελείως το ορθόδοξο δόγμα. Γι' αυτό και εκ των έσω πια, μέσω του Πατριάρχου και μέσω και επισκόπων, γίνεται αυτή η προδοσία. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε. Εμείς λέμε το εξής, ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν άλλαξαν ένα γιώτα και μία κεραία. Εμείς πρέπει, οτιδήποτε παραλάβαμε πρέπει να το παραδώσουμε ακέραιο στην επόμενη γενιά. Μπορείτε να μου πείτε οι τέσσερις απουσίες που υπήρξαν, για ποιο λόγο υπήρξαν? Ο Πατέρ Χαρίτων. Εγώ είπα και στους δύο απευθύνομαι. Δεν μιλάω μόνο. Ναι. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι τέσσερις απουσίες? Δεν το διευκρίνησαν το γιατί απουσίασαν. Πάντως δεν ήταν για λόγους ασθενείας που θα τους σεβόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν πήγαν οι τέσσερις αυτοκέφαλες εκκλησίες, αλλά εκείνο όμως που σαν ένα μήνυμα βγαίνει ούτε είναι ότι δεν υπήρχε συμφωνία, κοινή συμφωνία για τα θέματα της Συνόδου και για τις αποφάσεις της Συνόδου. Και νομίζω αυτό βγήκε έστω και τελευταία στιγμή. Τώρα, λέγονται πολλά. Υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι, υπάρχουν μεταξύ τους διάφορες άλλες καταστάσεις. Εμείς δεν επισερχόμαστε σε αυτά τα θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, είναι άλλο θέμα αυτό. Ενδιαφέρουν όμως, πατέρα μου, εμάς, τους λαϊκούς, το ότι δυστυχώς, θα μου πεις τώρα, το ανακάλυψες, όχι, 35 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και το έχω ανακαλύψει πριν, ότι δυστυχώς και η πίστη μας, η θρησκεία μας εμπλέκεται στα γεωπολιτικά παιχνίδια και σε οποιοδήποτε άλλο συμφέρον. Την εμπλέκουν, κύριε Βαραήλο, την εμπλέκουν. Γιατί κανονικά οι πατριάρχες και οι επίσκοποι και οι ιερείς και οι μοναχοί δεν πρέπει να εμπλέκονται σε αυτά. Πρέπει να κοιτάμε έτσι μόνο τα της πίστεως μας. Ούτε με την πολιτική μπορούμε να εμπλακούμε, ούτε με τα κοσμικά. Η Εκκλησία είναι ένας θεοίδρυτος θεσμός, ο οποίος ασχολείται με την σωτηρία της ψυχής. Μπορεί περιφερειακά να ασχοληθούμε και πάλι όμως, σαν απότερο σκοπό, την σωτηρία της ψυχής και να ζωγρίσουν ψυχές οι επίσκοποι και αυτοί που είναι πνευματικοί. Εδώ όμως, σεβαστέ μου πατέρα, θα σας πω κάτι. Ότι έρχονται και σας βρίσκουν το σας, τον κλήρο. Όχι σας προσωπικά, μάλλον δεν θα τολμήσουν. Και μας βρίσκουν, και μας βρίσκουν. Ναι, δεν θα τολμήσουν ίσως εσάς από ό,τι σας ακούω τώρα, αλλά έρχονται και σας βρίσκουν. Το θέμα είναι εσείς γιατί τους δέχεστε. Και αν βέβαια ερχόντουσαν ως απλοί ταπεινοί προσκυνητές δεν θα είχατε πρόβλημα. Αλλά έρχονται και σας βρίσκουν οι πολιτικοί και οι εξυπηρετούντες συμφέροντα και το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν εμπλέκονται και οι ιερείς, άλλωστε το είπατε και μόνοι σας. Εμπλέκονται. Γιατί έρχονται και σας βρίσκουν. Κι άλλο να έρθω να ζητήσω να εξομολογηθώ, να έρθω να ζητήσω μια συμβουλή, μια αυτό. Κι άλλο να έρθω για να πω ότι η Εκκλησία έχει πίσω της λαό, άρα πρέπει να είμαι κοντά στον πατέρα Σάβα και στον πατέρα Χαρίτωνα, γιατί θα μου φέρουν ψήφους. Έτσι απλά να το πω πολύ έτσι, λαϊκά. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ο οικουμενισμός κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Κινείται στον άξονα, σε πολιτικό άξονα. Θέλω να δημιουργήσω μια παγκόσμια κυβέρνηση. Θέλουν σε ένα οικονομικό άξονα, θέλουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια οικονομία που το έχουν καταφέρει αυτούς στους δύο άξονες. Και σε ένα τρίτο άξονα, πολύ σημαντικό, που δένει τους άλλους δύο, θέλουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια θρησκεία. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε θρησκεία. Έχουμε την αποκεκαλυμένη αλήθεια. Η θρησκεία είναι κάτι το οποίο μανιπιουλάρει τις μάζες. Λοιπόν, στο θέμα να δημιουργήσουν μια παγκόσμια θρησκεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατευθύνουν τις μάζες εκεί που χρειάζονται και να μπορέσουν να φέρουν τον αρχηγό τους, τον οποίο εμείς για μας είναι ο Αντίχριστος, για τους Ορθοδόξους, ναι, προσπαθούν να ενώσουν, όπως είπε ο πατήρ Χαρίτων, όλες τις χριστιανικές ομάδες, έτσι ώστε αφού γίνει αυτή η ένωση, να προχωρήσουν στην ένωση των θρησκειών. Είναι ο διαχριστιανικός οικουμενισμός και ο διαθρησκιακός οικουμενισμός. Και γι' αυτό και μετά τη Σύνοδο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι μπήκαμε στη μεταπατερική εποχή και πριν ένα μήνα
πήγε στην Ασίζη μαζί με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες και άναψαν την λιχνία της πανθρησκείας. Του τέστην ότι πρέπει πια να έχουμε μια παγκόσμια θρησκεία. Δηλαδή η ορθόδοξη πίστη δεν καλύπτει πια τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Εμείς εκεί χτυπάμε και προειδοποιούμε τον κόσμο ότι αυτό που έγινε είναι μια μεγάλη προδοσία της πίστεώς μας, διότι αν ο κόσμος ενημερωθεί και αναλύσει τις αποφάσεις της Συνόδου, θα δει ότι αποδομείται όλη η ορθόδοξη πίστη. Αποδομούνται οι αποφάσεις, ακυρώνονται αποφάσεις οικουμενικών συνόδων. Ακυρώθηκε το συνοδικό σύστημα. Καταστώνται οι αποφάσεις υποχρεωτικές. Ο λαός πια δεν έχει λόγο. Οι επίσκοποι δεν είχαν λόγο στη σύνοδο. Ήταν γλάστρες, ήταν διακοσμητικά στοιχεία. Αν λοιπόν αναλύσουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν ήταν μια ορθόδοξη σύνοδος, ήταν μια αιρετική σύνοδος, μια ψευδοσύνοδος, η οποία σαν απότερο σκοπό της είχε την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας θρησκείας. Και αυτό είναι το τρομερό και το φοβερό που γίνεται, διότι δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση, διότι δεν έχουν διασαφινιστεί τα κείμενα να ενημερωθεί ο λαός εγκαίρως και υπευθύνως για το τι έχει συμβεί. Διότι αν ο λαός, ο πιστός λαός, μάθει τι έχει συμβεί, όχι μόνο θα την απορρίψει, αλλά θα απορρίψει και τους επισκόπους. Και εμείς αυτό ζητάμε, να γίνει ενημέρωση του πιστού λαού, για να καταλάβει ο πιστός λαός ότι είναι μια μεγάλη προδοσία της πίστεως μας, να μην τη δεχτούμε σε καμία περίπτωση και να γίνει μια σύνοδος η οποία θα καταδικάσει αυτήν την ψευδοσύνοδο, έτσι ώστε να επανέλθουμε στα της ορθοδόξου πίστεώς μας. Θα αναρωτηθεί. Αυτά είναι ολίγες φυσικά. Για να αναλύσουμε όλη τη σύνοδο, ώρες ολόκληρες. Θα το κάνουμε όμως, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί ο δημοσιογράφος, αυτή είναι η δουλειά του, να βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να ενημερώσουν. Εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω, ακούστε τον τι λέει, έχει δίκιο. Δεν είναι δική μου εμείς δουλειά θέλαμε, να πω το ποιος έχει δίκιο. Θα εμένα θέλαμε και τον αντίλογο. Να υπάρχει, βεβαίως. Θα να θέλαμε καλέσουμε, δηλαδή, να κάνουμε μια εκπομπή και αυτοί που μας λένε ότι δεν τα λέμε σωστά, να γίνει ένας αντίλογος σε πολιτισμένο επίπεδο, να δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο. Σεβαστή μου πατέρα, θα αποκαλύψω κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι απευθύνθηκα σε καθηγητάς πανεπιστημίου. Αρνήθηκαν να απαντήσουν στα ζητήματα αυτά. Και αυτό που λέω τώρα έχει άμεση σχέση με αυτό που θα σας ρωτήσω. Εσείς έχετε τη δύναμη του Χριστού μέσα σας, δεν φοβάστε κανέναν. Πιστεύετε ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν φοβούνται, όταν εσείς οι ίδιοι λέτε ότι υπάρχει τέτοια δύναμη από πίσω που μπορεί να ελέγξει πατριάρχες και επισκόπους? Δυστυχώς, κύριε Βαραήλογλου, αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτό που σας είπα, ότι έχει εισχωρήσει και η μασονία μέσα σε αυτά, στην Γιατί Εκκλησία. Γιατί ήδη διαρρέουν πληροφορίες περί διωγμών, εκδιώξεων κτλ. Και μας εκδιώκουν και μας έχουμε διωγμό μέσα στο Άγιον Όρος για αυτά που λέμε. Δεν μας δίνουν βήμα να μιλήσουμε. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε προπετός. Εμείς ζητήσαμε από την Ιερά Κοινότητα και με πρώτο γράμμα και με δεύτερο γράμμα και από τα μοναστήρια μας να μιλήσουν αυτοί καθηκόντως. Εμείς δεν θα μιλούσαμε αν αυτοί μιλούσανε. Και αν είχαμε επισκόπους οι οποίοι βγαίνανε μπροστά, δεν θα μιλούσαμε και δεν θα λέγαμε τίποτα. Όμως όταν βλέπουμε να γίνεται μια τέτοια προκάλυπτη προδοσία της πίστεώς μας, να μην μιλάνε οι επίσκοποι, να μην μιλάνε οι ηγούμενοι, γιατί φοβούνται τις θέσεις τους, το έχουμε ξαναπεί και μας το έχουν πει και οι ίδιοι. Οι ίδιοι ηγούμενοι μαζί με τον πατέρα Χαρίτων είχαν πάει σε ηγουμένους και μας το έχουν πει. Λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες. Λοιπόν, εμείς, εντάξει, είμαστε αφιερωμένοι στον Χριστό και έχουμε, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες και ειδικά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, έργο του μοναχού είναι να μην ανέχεται να. Ακριβώς. Καινοτομείται το Ευαγγέλιο. Η πίστη μας αποδομείται και θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τουλάχιστον αν αυτοί δεν θέλουν να μιλήσουν, εμείς θα μιλήσουμε. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα απευθυνθώ πάλι σε ανθρώπους, είτε κληρικούς είτε λαϊκούς, οι οποίοι είναι υπέρ των ενεργειών που έγιναν, υπέρ της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, εσείς τη λέτε τη λεγόμενη Αγία, αυτή τη λένε η Αγία και Μεγάλη, να έρθουν εδώ και να υπάρξει ένα ζωντανός. Θα ζητήσω και από τη διοίκηση του σταθμού, που δεν μου χαλάει χατήρι για κάτι τέτοιο, να μου δώσουν περισσότερο χρόνο. Να έχουμε μία εκπομπή, μία μισή ώρα, μόνο για το θέμα αυτό. Και να ακούσουμε. Πες εσύ. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και αυτό πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Έτσι, ναι. Όταν βέβαια δεν είναι σε στρατευμένα μέσα. Ακούγεται επίσης ότι μεταξύ όλων των άλλων πάνε να καταργήσουν και το Άββατο.
Στο Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτή η διάδοση. Διαδίδεται. Διαδίδεται αυτό. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Φυσικά. Ναι. Πάει και αυτό το χάσουμε δηλαδή. Κοιτάξτε, κατά καιρούς το ξέρετε καλύτερα από μένα, το έχουν πει πολλές κυρίες. Και άλλες μιλήσανε για ρατσισμούς, άλλες μιλήσανε για διάφορα. Και προσπαθείς να τους εξηγήσεις. Ρε παιδιά, δεν είναι ούτε ρατσισμούς, ούτε. Και εμείς την Παναγία προσκυνάμε. Δεν προσκυνάμε δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Αλλά υπάρχει ένας κανόνας, υπάρχει ένα έθιμο, υπάρχει μια παράδοση. Όπου αυτός ο χώρος είναι γι' αυτό. Και στο κάτω-κάτω, τι έγινε, μα δεν πάτε. Ας σεβαστούμε κάτι. Ας πάνε στα υπόλοιπα μοναστήρια. Τόσα χιλιάδες μοναστήρια έχουν. Δηλαδή, άμα πάμε στον τζαμί, δεν μας να βγάλουν τα παπούτσια μας. Όχι, εγώ ειλικρινά σας λέω. Εσύ που δεν έχω καμία σχέση. Το σέβομαι, μου λέει ο άλλος βγάλει τα παπούτσια. Θα τα βγάλω. Δηλαδή, τι έγινε να τα βγάλω. Μην μπαίνει στο Άγιο Όρος. Όχι εμένα, σε μια γυναίκα. Ας μην μπει. Είναι παράδοση της Παναγίας αυτό. Δεν είναι τον. Και εξάλλου όλοι οι ιεροί κανόνες, όλα τα μοναστήρια είναι άβατα. Δηλαδή, εμείς κανονικά δεν πρέπει σε ένα γυναικείο μοναστήρι να πάμε. Είναι άβατο για μας τα γυναικεία μοναστήρια. Δηλαδή είναι θεσμός της Εκκλησίας αυτό. Εκτός από τον Παράδοση, από την παράδοση που έχουμε στο Άγιο Όρος, που είδε η Παναγία εξέλιξε το Άγιο Όρος σαν δικό της περιβόλι και το λέμε περιβόλι της Παναγίας, και η ίδια η Παναγία σταμάτησε πολλές φορές τις βασίλισσες που πηγαίναν δώρα, όπως και στο Πατοπέδι και στη Μονή του Αγίου Παύλου, τα τίμια δώρα των Μάγων. Τη σταμάτησε η ίδια η Παναγία και λέει: άφησε τα δώρα και γύρισε πίσω. Αυτό που είπατε, πατέρα Σάβα, και έτσι. Πολλά είπατε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είπε ο Πατριάρχης, είμαστε στην μεταπατερική εποχή. Μπήκαμε στη μεταπατερική εποχή. Επομένως, μπορούμε να δούμε δηλαδή και καμία κυρία να γίνει. Μπορούμε να δούμε πολλά πια. Επίσκοπος, να τα δούμε όλα. Μπορούμε να δούμε πολλά. Πάπησα Ιωάννα, σε ορθόδοξη μορφή. Μπορούμε να δούμε πολλά. Αφού μπήκαμε στη μεταπατερική εποχή, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι από τη μονή εσφιγμένου, λέει ένας φίλος. Είναι αξίοι που κρατάνε την πίστη και την ορθοδοξία ζωντανή. Είναι οι μόνοι που ξεμπροστιάζουν. Είμαστε δέλη. Διαβάζω τα πάντα εκτός από λέξεις που είναι ύβρις και βομολογίες. Έτσι. Η γλώσσα μας είναι πουσιωτάκι. Λοιπόν, όπως λέγανε παλιά, διαγράφεται λέξεις μία, διαβάζω όλο το υπόλοιπο. Είναι οι μόνοι που ξεμπροστιάζουν τους ιεράρχες. Εσείς δεν είστε από τη Μονή Εσφυγμένου. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση από τη Μονή Εσφυγμένου. Και εκεί προφανώς τα ίδια δεν πρέπει να πιστεύουν και εκείνα. Αλλά μας αυτό σας τα πούν οι ίδιοι τους όταν τους καλέσουμε. Όχι, είναι αγιορείτες πατέρες. Να ρωτήσω το εξής μόνον. Με την δική σας άποψη συνταυτίζονται πολλοί αγιορείτες πατέρες. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί μέσα τους έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι αγιορείτες δεν συμφωνεί κανένας με την αίρεση του οικουμενισμού, την πανέρεση του οικουμενισμού. Τώρα, γιατί δεν εκφράζονται και δεν ομολογούν δημοσίως την πίστη τους, είναι για μας ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μες. Και μια πολύ μεγάλη απορία. Και ακριβώς θα θέλαμε να μας πούν όλοι αυτοί. Γιατί, τι τους φοβίζει να ομολογήσουν την πίστη τους, διότι εδώ πρόκειται περί ομολογίας πίστεως τώρα. Και δηλαδή, ξεχνάμε. Αποδομείται η πίστη μας, τα δόγματα, οι ιεροί κανόνες. Πότε θα ομιλήσουν οι ηγούμενοι και οι σεβαστοί αγιορείτες, πατέρες, γέροντες συνοδιών κτλ. Πότε θα μιλήσουν, όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Εμείς φοβούμενοι το λόγο. Και τους παρακαλούμε να συνειδητοποιήσουν τι τεράστια ευθύνη έχουν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. Δεσμεύομαι να είστε πάλι κοντά μας όταν δοθεί η δυνατότητα αυτή του αντιλόγου, της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, ακούστε, κάτι που εγώ μπορώ σαν δημοσιογράφος να καταθέσω είναι ότι πολλοίς κόσμος, μιλώ για λαϊκούς, έχουν αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει. Βεβαίως δεν έχουν τις γνώσεις σας για να μπορούν να πούν όλα αυτά που είπατε εσείς. Αλλά ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει. Ότι κάτι γίνεται το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που μάθαμε από τα γενοφάσκια μας, αυτό που μας διδάξατε εσείς οι πνευματικοί πατέρες μας. Και με αυτήν την εκπομπή δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί η άποψή σας για το τι ακριβώς γίνεται, πάντα κατά την
με τα επιχειρήματα που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Μας καλέσανε στη Ρουμανία, μας καλέσανε στη Γεωργία να πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι έχει συμβεί. Και μάλιστα όχι απλή λαϊκή, αλλά μας καλέσανε ιερείς και ιερομόναχοι και ηγούμενοι. Ήδη πήγαμε στη Ρουμανία, κάναμε 7 ομιλίες, 7 μέρες, σαν Αγιορείτες Πατέρες, και τώρα μας ζητάνε να πάμε και σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι έχει συμβεί. Γιατί έγκυρα και εγκαίρως. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουν το στόχο τους? Κύριος είδε. Κοιτάξτε να δείτε, η Εκκλησία είναι του Χριστού. Και πύλες άδωκα τη σχίσους είναι αυτήν. Αλλά χρειάζεται όμως και ο δικός μας αγώνας. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί και οι Άγιοι, όταν κινδύνευε η πίστη, δεν είπανε «Α, είναι, ο Χριστός είναι στο τιμόνι, οπότε εμείς καθεύδουμε και ο Χριστός θα ενεργήσει». Όχι. Θα ενεργήσουμε, θα κάνουμε το ανθρώπινο και ο Χριστός θα κάνει το θεϊκό. Εξ αρχαιωτά των χρόνων είναι γνωστό το Συναθηνά και Χειρακή. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είχατε τη δυνατότητα να έχετε μία ενημέρωση από τους σεβαστούς Αγιορείτες Πατέρες για όλα αυτά τα οποία λίγο πολύ τα συζητάτε. Βέβαια δεν ξέρετε τις παραμέτρους, και ούτε βέβαια σε 25 λεπτά είχα τη φιλοδοξία να προσφέρω απόλυτη ενημέρωση σε εσάς, αφού πρώτα ενημερώσα και εγώ βέβαια. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει μια πρώτη γεύση πήραμε. Εδώ είμαστε, πρώτον Θεός, γεροί να είμαστε, έστω και με συνάχη, δεν είναι τίποτα αυτό. Θα προσπαθούμε να σε ενημερώνουμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και συνεχίζουμε.